το Sky Καριέρα με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Διπιστάντη σήμερα μας παρουσιάζει και σας παρουσιάζει το επαγγελματικό σεμινάριο γραφιστικής. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Χάρη Γρηγορέλη που είναι και ο εισηγητής του σεμιναρίου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπεντεβή μου, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Μιλάμε για τη γραφιστική, κύριε Γρηγορέλη. Πρέπει κάποιος, αλήθεια να έχει ταλέντο στη σχεδίαση? Όχι, να σας πω και εγώ, όταν ξεκίνησα αυτό θεωρούσα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτό που λέω και στο σεμινάριο που κάνουμε είναι, φυσικά παντού χρειάζεται ένα ταλέντο, θα ήταν ευχής έργο. Αλλά νομίζω, και αυτό αποδεικνύεται βέβαια, ότι αν παρατηρούμε συνέχεια, δηλαδή αν κάποιος θέλει να φτιάξει μια μακέτα, αν παρατηρούμε συνέχεια τα στυλ που πηγαίνουν, δηλαδή εγώ έχω ένα μεγάλο αρχείο από δουλειές που μου αρέσουν, δηλαδή αν παίρνουμε έμπνευση από οπουδήποτε, ακόμη και μια βόλτα που κάνουμε στο δρόμο, βλέπουμε κάτι, από χρώματα που βλέπουμε, τα χρώματα είναι πολύ βασικά. Δηλαδή από όλα αυτά, αν βλέπουμε και αν παρατηρούμε, όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ταλέντο. Πολύ ωραία. Πώς γίνονται τα μαθήματα, έτσι περιγράψτε μας λίγο τη διαδικασία. Έχουμε διαμορφώσει τα μαθήματα, μάλλον το σεμινάριο αυτό, το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα, τα οποία το πρώτο είναι το Photoshop, που είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα για όσους ασχολούνται με graphic design, δηλαδή είτε είναι αυτό εκτύπωση, είτε είναι ίντερνετ, είναι οτιδήποτε, στο οποίο φτάνουμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Συνεχίζουμε με το Illustrator, το οποίο είναι γραμμικό, δηλαδή σχεδιάζουμε, ας πούμε, σκίτσα ή clip art, αν δεν ξέρω αν ο όρος είναι κατανοητός, σχέδια, ας πούμε, που είναι γραμμικά. Και συνεχίζουμε με το InDesign, το οποίο ουσιαστικά με αυτό, ό,τι έχουμε κάνει στα υπόλοιπα δύο προγράμματα, θα τοποθετούμε πάνω στη σελίδα και κάνουμε σελιδοποίηση. Με αυτά τα προγράμματα, με όλα αυτά που είναι άκρως επαγγελματικά, ανήκουν στην Adobe, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, σε software, δηλαδή σε προγράμματα, και είναι και φυσικά τα πιο διαδεδομένα. Κατά 90% όποιος παρακολουθεί στο σεμινάριο μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα τώρα, επειδή πάντα ζητούμενο είναι, ναι, η διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Πού μπορούν να βρουν δουλειά, να το πω πολύ απλά, οι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο? Καταρχήν να σας πω ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γραμματείς, είναι υπεύθυνοι marketing. Είναι, έτσι πολύ γενικά να σου πω, καθηγητές, πολλούς καθηγητές από δημόσια σχολεία, οι οποίοι, οι φοιτητές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τις εργασίες τους, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι από εκεί, το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ό,τι δουλειά κάνουν. Δηλαδή κάποια κοπέλα η οποία είναι στη γραμματεία, φυσικά μπορεί να σχεδιάσει πολύ καλύτερα από κάποια άλλη, έχει περισσότερα εφόδια, στο να σχεδιάσει, ας πούμε, μια προσφορά, ένα newsletter ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Αλλά κάποιον που θέλει να ασχοληθεί αμιγώς με αυτό το αντικείμενο, πολύ απλά να σας πω, είναι διαφημιστικά γραφεία, τυπογραφία, εκδοτικές επιχειρήσεις, εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικές εταιρείες και φωτογραφία, για web design. Το web design είναι ένας μεγάλος κλάδος, ο οποίος τα μαθήματά μας βοηθούν σε κάποιον ώστε να μπει σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Γρηγορέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σεμινάριο γραφιστικής αλλά και για όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να ενημερωθείτε από το site του dpstudies.gr.